Σήμερα το ξέρετε ότι ακόμα δεν έχουν βγει να καθαριστούν τα οικόπεδα, γιατί το κράτος δεν έχει ορίσει ακόμα τα τρίμηνα για να καθαρίσουν τα χωράφια. Το ξέρετε ότι η ΔΕΗ δεν έχει κόψει τις κορυφές που ακουμπούν στα καλώδια. Το ξέρετε, εάν δεν ξέρω αν ήρθαν τα πτυτικά μέσα, δηλαδή που αυτά τα οποία πέρυσι και πρόπερσι, κυρία Στάι, ήρθανε 15 Αύγουστο, ενώ η περίοδος της αντιπυρικής, η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει 1η Μαΐου. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα έπρεπε πρωτίστως, αυτός που θα έπρεπε να τα καταγγείλει, θα ήταν ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αττικής, που λέγεται Περιφερειάρχης, και ας είναι και ο Πρωθυπουργός και όποιος θέλει, γιατί εμείς είμαστε προστάτες των πολιτών, δεν είμαστε των κομμάτων μας, ούτε των προστάτες εκείνων που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Υπό αυτή την έννοια, τι σημαίνει πρόληψη? Πρόληψη λοιπόν σημαίνει, πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, η περιφέρεια Αττικής μαζεύει τους 66 δήμους, δημιουργούν μαζί με τον ξενοκράτη το πολιτικό σχέδιο της πολιτικής προστασίας. Αυτό είναι το σχέδιο όλοι. Το δικό σας, ας προφανώς, πούμε, τώρα που περιγράφετε. Προφανώς. Ναι. Δημιουργεί τη δική της πολιτική προστασία. Ο ξενοκράτης είναι ένας παλιός νόμος. Υπάρχει άλλος νόμος. Υπάρχει και υφίσταται. Όταν υπάρχει λοιπόν, εγώ το ρωτάω και ευθέως στην κυρία Δούρου. Ναι, μα το ήξερε ότι στις 23 Εβδόμου θα υπήρχε επικίνδυνοτητα 4. Ξέρετε τι σημαίνει επικίνδυνοτητα 4. Γιατί μας είχαν ειδοποιήσει. Προφανώς και το ήξερα. Εμένα και εσάς. Και όταν λοιπόν σας πληροφορώ, κυρία Δούρου, εμάς μας ειδοποιούν για το 4, ναι. Είμαστε όλοι μαζί με τους ανθρώπους, τους εθελοντές, τους εργαζόμενούς μας, εφόπλου λόχης. Εσείς που ήσασταν εκείνη την ημέρα, ήσασταν στην Κινέτα που κάηκαν τότε τα σπίτια? Υπάρχει και ο σχετικός νόμος όπου λέει, όταν υπάρχει επικινδυνότητα 4 και μάλιστα η Κινέτα άρχισε να καίει περιουσίες, θα έπρεπε να ήταν εν ενεργεία το συντονιστικό της περιφέρειας. Εκτός ότι δεν κάνατε πρόληψη και πέρυσι και πρόπερση, δεν ήσασταν και πουθενά. Καλησπέρα σας. Δεν είμαστε στο 18, είμαστε στο 23. Καλησπέρα και στον κύριο Πατούλη. Λοιπόν, Κώστας Πουλακίδας, Δημήτρης Κουκλουπέρης, Σπύρος Σουρμελίδης, επί του πιεστηρίου. Πραγματικά θα σας το βάλουμε και αργότερα. Είναι εξαιρετικό το βίντεο και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτά που λέει ο κύριος Πατούλης. Ως δήμαρχος Αμαρουσίου τότε, αντιπολίτευση, υποψήφιος περιφερειάρχης κτλ. Είναι εκπληκτικά. Και συμφωνούμε σε όλα με όσα λέει. Όχι, το θέμα είναι σήμερα να περιμελιάρχης. Όχι, είναι και λάθος αυτά που λέει, αλλά δεν έχει σημασία. Ας τα πει και τώρα. Συμφωνούμε. Τώρα που μιλάμε, μπορεί να τα πει αυτά. Συμφωνούμε. Ή θα απλώς θα κρύβει το ρολόι, ε. Μη φαίνεται το ρολόι, τι μάρκα είναι το ρολόι. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και από πρόπερση το είχαμε ακούσει πέρυσι, ότι η περιφερειά έχει έναν αρμόδιο. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι στην αρμόδιο. Ότι η περιφέρεια βεσβήνει τις φωτιές. Ακριβώς. Αυτή είναι η δήλωση του Πατούλη. Το 18 έλεγε άλλα. Μετά μας είπε το 20 ότι. Όχι, τιμότητα. Ήταν σε τιμότητα όταν δεν ήταν σε πόστο. Ήταν εφόπλου λόγχης. Ναι. Γιατί μιλάμε για καλά ελληνικά. Και επίσης. Όχι λόγχη, εφόπλου λόγχη, εφόπλου λόγχης. Λοιπόν, η κυρία Στάι, αυτό σε πείραξε σένα τώρα. Όλα. Από τα ρολόγια μέχρι τα ελληνικά. Η κυρία Στάι τον ρώτησε μάλιστα αν αυτό είναι το πρόγραμμά σας και είπε βεβαίως. Αλλά δεν το είδαμε τώρα το πρόγραμμά του. Το πρόγραμμα Πατούλη υλοποιείται. Ωραία.